Τιμή και δόξα στους νεκρούς του Πολυτεχνείου. Τιμή και δόξα στους εξεγερμένους του Πολυτεχνείου. Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα, μετά από 47 χρόνια. Φέτος αποκτούν και ένα ακόμα περιεχόμενο, αυτό της υπεράσπισης της υγείας του λαού. Βέβαια, έχουμε εδώ και λίγες μέρες την απαράδεκτη απαγόρευση των συγκεντρώσεων και των εκδηλώσεων για το Πολυτεχνείο από την κυβέρνηση. Νομίζουμε ότι είναι έολες οι δικαιολογίες και οι ισχυρισμοί της ότι αυτό έγινε για υγειονομικούς λόγους. Στην πραγματικότητα αυτό που θέλει να πετύχει είναι να παρεμποδίσει το μήνυμα του Πολυτεχνείου να φτάσει σε όσο περισσότερες καρδιές και να ξυπνήσει μνήμες και να πυρπολήσει νέους αγώνες και βέβαια να αποσύσει τις δικές της εγκληματικές ευθύνες από τη μέχρι τώρα διαχείριση της πανδημίας. Δεν θα τις περάσει στην προσπάθειά της να εφαρμόσει ένα πιο αυταρχικό αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο. Ήδη τούτη τη στιγμή με τη συμβολική μας κατάθεση Στεφανιού εδώ στο χώρο του Πολυτεχνείου που πήρε και αυτό μέρος, το Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης στις εκδηλώσεις του 1973, την ίδια στιγμή γίνεται ταυτόχρονα μεγάλη εκδήλωση του ΚΚΕ σωματείων και άλλων φορέων στην Τσιμισκή μπροστά στο Αμερικάνικο προξενείο.